Αγωνιστικό κάλεσμα στους αστυνομικούς για την ενστολή συγκέντρωση διαμαρτυρίας που προκήρυξε υπό ΑΣΥ εν όψη της ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου απίθυνε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ροδόπης. Στο κάλεσμά της η Ένωση αναφέρει: «Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, η Ομοσπονδία αποφάσισε μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων να δώσουμε μια κοινή απάντηση, συμμετέχοντας δυναμικά στην ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 6 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Πύργο ενώπιση των εγγενείων της 88ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Κλιμακώνουμε τον αγώνα ενάντια στις πολιτικές εξαθλίωσεις των ενστόλων. Σας καλούμε να βροντοφωνάξουμε όλες και όλοι μαζί, όχι άλλος εμπεγμός, όχι άλλη κοροϊδία, όχι άλλα κροκοδίλια δάκρυα, όχι άλλες ψεύτικες αγάπες. Όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε τέλος στην επαξίωση του λειτουργήματός μας, ως εδώ με την υποκρισία απέναντι σε μια τάξη εργαζομένων που υπηρετεί διαρκώς το καθήκον με αυταπάρνηση και ηρωισμό, όχι άλλα θύματα στο βωμό του καθήκοντος, θεσμοθέτηση της επικινδυνότητας της εργασίας, πραγματική φιλοαστυνομική πολιτική, αύξηση νυχτερινού, αύξηση πενθυμέρου, επιβίωση με μία λέξη. Μην υποκύψεις στις ειρήνες που σε θέλουν μονίμως στο περιθώριο, αφοπλισμένο και ιτημένο. Έχεις τη δύναμη να τους αποδείξεις ότι μπορείς οργανωμένα και αγωνιστικά να πετύχεις καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής. Όλοι μαζί με την Ομοσπονδία στη Θεσσαλονίκη να δώσουμε τη μάχη για τον δύσκολο χειμώνα που μας περιμένει. Συναδέλφισα και συνάδελφε, οφείλουμε να είμαστε όλοι εκεί. Αναχώρηση λεωφορείου στις 2 το μεσημέρι, εμπροσθέν αστυνομικού μεγάρου. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποταθείτε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ροδόπης μέχρι Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου του 2024.